Όπου έχει μια ζέστη, δεν αντέχεται. Αλήθεια σας λέω, και για να καταπολεμήσω τη ζέστη, επειδή δεν έχει air condition μέσα στο δωμάτιο, πίνω κρύο νερό. Δεν βγάζει πολύ νόημα, αλλά εμένα τουλάχιστον με βοηθάει. Σήμερα τι θα κάνουμε? Σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Γιατί Fortnite? Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να πάρουμε μία νίκη. Μία νίκη γιατί δεν είμαι και πολύ καλός παίχτης. Τουλάχιστον όταν παίζω offline παίζω καλά και προσπαθώ και χτίζω λίγο, ρε παιδί μου. Γενικά μαθαίνω. Οπότε πάμε στο βίντεο. Είμαστε εδώ στο Fortnite για να δούμε. Βγήκαν κάποια καινούργια πράγματα. Βγήκε από ό,τι κατάλαβα ένα που λέγεται Wingman Starter Pack και ουσιαστικά σου δίνει 600 V-Bucks και κάποια outfits που είναι αεροπόροι. Θα παίξουμε solo. Θα παίξουμε solo και θα προσπαθήσουμε να βρούμε το νέο όπλο, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει καθόλου. Και δεν ξέρω πού να πέσω. Σκέφτομαι να πέσω Pleasant κάπου εδώ. Ελπίζω να προλάβω το κάτω σπίτι αυτό εκεί. Ναι, αυτό εδώ το ξύλινο που βλέπετε, το Modern. Δεν έχει, έχει εκεί έξω και δεν έχω εδώ. Καλά, είναι το λογικό μέρος που έχει πάντα συνήθως. Μου το πετάω, θα κρατήσω αυτό εδώ. Ακούω chest, ακούω chest. Αυτό θα πάρω και θα πάω κάτω γιατί άκουσα chest. Ναι. Θα πάω να πάρω το chest και αυτό. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα πετάω τα πράγματά μου? Καλό κακό θα το σπάσω. Όποιος με πει ότι γιατί το σπάς, είναι περιττό. Κάτι είναι κι αυτό. Έπεσε καθόλου κόσμος? Δεν έπεσε κόσμος. Τι λες τώρα? Θα ήθελα να βρω τέτοιο κόσμο, αλλά θα ήθελα να μην πάθω τίποτα. Μόνο τα bandages θέλω και τα light bullets. Δεν νομίζω να το χρειάζομαι το άλλο. Χρειάζομαι κάποιο shotgun. Χρειάζομαι οπωσδήποτε κάποιο shotgun. Πρέπει να το βρω. Τι είναι αυτό, τι να το κάνω το ουζί? Έχω αυτό. Βλέπετε ότι μαθαίνω να χτίζω. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά όλοι μαθαίνουν. Ναι, βλέπετε, παίζουν εκεί. Γενικά στο Fortnite πρέπει να είσαι γρήγορος από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν πρέπει ποτέ να μένεις ακίνητος, γιατί θα σε φάνε. Το λαγουδάκι ήταν κάπου εκεί, είχα δει ένα λαγό εκεί πέρα. Τι να κάνω με 40 ξύλα εγώ, άνθρωπος. Παίζει να είμαι uber φλόρος. Καλό κακό θα χτίσω. Βλέπετε, μαθαίνω να χτίζω. Είναι μια... Βγες έξω, γλυκέ μου, βγες έξω. Μπα, δεν θα βάλω θάμνο, δεν πρόκειται. Τζάμπα το πήρα το θάμνο. Παίζει να είμαι uber φλόρος που κάθομαι εδώ πέρα. Δεν έχω να χτίσω. Δεν έχω να χτίσω. Δεν βλέπω από τα γρασίδια. Υπέροχα, παίζει να χυλάρει αυτός τώρα. Όμως δεν ήθελα να παραδεχτείτε. Έχω καλό, καλό aim, ναι. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω γιατί, γιατί είπαμε να παίξουμε καλά, να παίξουμε στρατηγικά. Δεν έχω να χτίσω. Όχι, John Wick. Δεν έχεις ζωή. Το ξέρεις και εσύ ότι δεν έχεις ζωή και παίζεις μόνο Fortnite όλη μέρα. Τι αλήθεια, κάνει πολύ ζέστη μες στο δωμάτιο, δεν αστειεύομαι, γιατί δεν έχω air condition και έχω μόνο νερό να με κρυώνει. Κρύο νερό. Κρύο να πέσω Dusty Depot. Συνήθως όταν πέφτω την καθαρίζω. Καλό, όχι όλοι, αλλά κατάλαβες. Από εκεί δεν πέφτω, τέπο. Πέρα εδώ πόσα άτομα θα πέσουν αρχικά εδώ Dusty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εντάξει, εντάξει, κάτι έχει στην Dusty. Απλά είπα, ρε παιδί μου, να μην είμαστε τόσο να κρυβόμαστε. Να παίξουμε ένα αξιοπρεπές και ωραίο game. Εκεί μέσα θα πέσω ξεκάθαρα για να πάρω το chest. Ναι, φοβερό chest. Μου δώσε ένα αρχίδι. Φλόρος. Καλά ρε βλάκα, φλόρε. Πόση ώρα πρέπει να κάτσει ακίνητο στο Fortnite δηλαδή? Όπα.
Δεν έχω να χτίσω, ρε πούστη μου. Όπα. Πέθανες κι εσύ. Μαλάκα, νευριάζω πολύ εύκολα, είναι πολύ κακό αυτό. Σε αυτό το game θα γίνω λίγο πιο επιφυλακτικός. Θα πέσω παλέτ. Εκεί πέρα είναι το παλέτ, όσοι δεν ξέρετε ποιο είναι το παλέτ. Είμαι μία... Όχι ρε μαλάκα, είμαι χαμογελαστή. Παίζει να μην έχει τέτοιο εδώ. Καλά, αν με φάει αυτή θα ξενερώσω πολύ. Εντάξει. Με αυτό... Λες να τις παίξω, έτσι να τρελάρω, δεν ξέρω. Κάπου εδώ σε ένα φορτηγό βέβαια. Πού? Καλά που χτυπάει. Παίζει να άνοιξε τώρα το Fortnite. Πες μου ότι μου πέταξε grenade. Γιατί δεν πάτησε? Λουλ. Έχει chest. Ω, τι θα γίνει? Πού είναι αυτή τώρα, πρέπει να τη βρω. Είναι εκεί? Είναι εκεί? Μήπως είναι εκεί? Εδώ. Θα σας δώσω ένα tip, δεν ξέρω αν σας το έχει πει κάποιος άλλος YouTuber, αλλά στο παλέτ μπορείς να βρεις απείρο ξύλο. Είναι και ο λόγος που το λέμε και παλέτ. Δεν είναι τυχαίο το όνομα. Βέβαια εδώ πάντα θα έχει κάποιο chest με κάποιο σκάρ. Τι να δώσω, δώσω τα κλίνγκερ γιατί δεν τα θέλω. Παρά αυτά τα δύο. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν σε θέλω. Και λέει τη βλέπω να περπατάει εκεί πέρα, μόνη της. Αλλά είναι πολύ λυπητερό. Γιατί δεν θα ξέρει να παίζει. Και λέει με τρώει με ένα χεντίδι. Πω πω, θα γίνω ξεφτύλα. Το είναι, δεν το θέλω. Είμαι μακριά, ναι. Να ξεκινήσω σε λίγο. Δεν έχω βρει shotgun, αλλά έχω βρει υπέροχο loot. Και πιστεύω ότι απλά θα πεθάνω κατευθείαν, γιατί ποτέ θα μου βγει σε καλό αυτό το loot. Δεν θέλω. Ωχ, θα πάρω κατοστάρι τώρα. Κατοστάρι εννοώ το 50ράκι μου. Να πάρω το shotgun. Ναι μωρα, αφού δεν παίζω με τέτοιο. Έχει πέσει πολύ nerf τελευταία σε αυτά τα όπλα, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα τα εκμεταλλευτούμε. Αυτό μπορώ να παίζω με... Θα πάρω αυτό εδώ και αυτό εδώ. Γιατί θα παίζω έτσι με 3-4, ξέρω εγώ, να παίζω αυτό το, ή μετά να το αλλάζω. Πόσο χαμογελαστή παίζει να είσαι από το 1 στο 10, ώστε να μην έχεις παίξει καθόλου fight. Να τι ρε μαλάκα αυτή. Όχι, δεν είναι χαμογελαστή αυτή. Σοβαρά τώρα. Πορτοφόρτ. Ένα πορτοφόρτ. Πώς γίνεται να σκάσεις τόσο λίγο damage? Πάμε full γρήγορα. Πάμε το ματάκι. Θα πάω το ματάκι. Tomato Town. Λοιπόν, να σε ελπίσουμε εδώ να μην γίνει κατακλυσμός από παίχτες. Δεν νομίζω. Δεν πατάει ψυχή πλέον στο Tomato Town. Αλλά εγώ, για να είμαι πιο κύριος, θα πάω εδώ πέρα και θα παίξω λίγο πιο ήρεμα. Λοιπόν, εδώ παίζουμε με αυτά, δεν έχει τίποτα άλλο εδώ πέρα, έχει ξύλο, πόπο, υπέροχο loot, αυτό το loot λέει, το made it down. Τίποτα, πόπο, χειρότερο loot δεν έχω δει σε περιοχή ποτέ. Εδώ όμως, δεν ξέρω, τουλάχιστον παίρνω buildings και θα παίζω με μισό AR, αυτό δεν είναι ούτε καν ένα AR. Βασικά δεν θέλω να πάω εδώ, θα πάω πρώτα εκεί πέρα στη γέφυρα και μετά θέλω να πάω εκεί. Οπότε το κάνουμε κάπως έτσι. Α, πολύ ωραίο, ευχαριστώ πολύ. Βάλ το πάτο.
Το σώζεις. Ίσως το σώσεις. Αν εκεί πέρα, κάτω εκεί, ακριβώς εκεί έχει ωραίο loot, τότε θα σε συγχωρέσω το Made Town. Δεν νομίζω να θέλω να πάω εκεί. Φαίνεται ότι έχουν παίξει fight. Μήπως είναι η καρέκλα εκεί, ρε μαλέκα. Μπαμπά. Νομίζω έχουν παίξει fight. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πάω εκεί, γιατί αν πάω εκεί, λογικά θα καταλήξω νεκρός. Και δεν το θέλουμε αυτό, σωστά. Εδώ πήγαμε. Δεν θυμάμαι και πού είναι. Πρέπει να το βρω. Εδώ είναι. Ουουουου. Μην γίνει καμιά μαλακία. Θα είμαστε και. Και το 50 θα το έχω για έκτατη ανάγκη. Μην γίνει καμιά μαλακία. Θα βάλω αυτό, αυτό και αυτό. Τελευταία. Βασικά, από το να έχω αυτή πίπα, θα πάρω αυτό εδώ. Εντάξει, και θα παίζω πιστεύω καλύτερα με αυτό εδώ. Δεν θέλω να βάλω ακόμα το 50 μου, θα το κρατήσω. Πάω κάπου πιο κεντρικά. Πάω Dusty Devot. Να βρω τίποτα. Να βρω κάτι. 30 άτομα έχουν μείνει. Χρόνος υπάρχει. Εντάξει, έχω materials πιστεύω. Τουλάχιστον όταν παίζω offline παίζω καλά και προσπαθώ και χτίζω λίγο ρε παιδί μου. Γενικά μαθαίνω. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι και κάντε με και ένα follow στο Instagram για να ενημερώνεστε γενικά για πολλά και ωραία πραγματάκια. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.